και όλων των άλλων. Ακριβώς. Εντάξει, χωρίς να θέλουμε να θίξουμε. Μια άλλη κοπέλα. Ναι, ναι. Μια άλλη κοπέλα. Εντάχει όμως, γιατί έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση να δούμε. Ξεκίνησε να γίνει διαιτητής. Έγινε διαιτητής η κυρία Δεσποινή Ντόγκα και συγχαρητήρια και είναι και καλή. Μπράβο την κυρία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ο Μέντεκας εδώ και δύο χρόνια χτυπήθηκε από ένα μεγάλο πνίγμα. Έχασε την καλύτερη του παίκτρια, η οποία ήταν η τερματοφύλακας, η Ιωαννίδου Ηλέκτρα, μια φοιτήτρια. Πέθανε από την επάρατη νόσο. Ζωή σε όλους μας και συγγνώμη. Η οποία ήταν στα πρόθυρα της Εθνικής σαν τερματοφύλακας. Δηλαδή, κύριε Γιαννουλάκη, μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε και μια τηλεφωνική παρέμβαση. Έχουμε, ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Πρώτον, δεν χάθηκα. Είμαι εδώ, αλλά... Είστε όχι, λέγεστε. Είμαστε όχι. Είμαι ο Γεώργιος. Ποιος Γεώργιος? Ο Βουτσάς. Ο κύριος Βουτσάς. Καλώς. Στον ουρανό τον ψάχναμε, στο τηλέφωνο τον βρήκαμε, τον κύριο Βουτσά. Ναι, ναι. Να σας καλωσορίσω πρώτα και τον κύριο Χαριτονίδη και τον φίλο του Γιαννουλάκη που γνωριζόμαστε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Καλά, με συγχωρείς κύριε Βουτσά. Και ως το Μέντεκα Καλαμαριά σε αυτά συγχάρη σου και τον κύριο Γιαννουλάκη τον γνωρίζεσαι. Γνωριζόμαστε όταν... Άρη Γιώργα ρε. Από τότε. Ναι, όταν ήμασταν παιδιά Γιώργο, ναι. Πρώτον, δεν χάρηκα γιατί το κανάλι σας εδώ και δύο εβδομάδες δεν επέτρεπε τις απευθείας επαφές, μόνο με μηνύματα. Έτσι. Και δεύτερον, εγώ και στις κολόνες να ανεβαίνω και στις σκάλες με βλέπει ο κόσμος. Δάσκαλε, εσένα δεν είναι. Είσαι ένας αόρατος δημοσιογράφος, αφού πολλοί πιστεύουν ότι μένεις εκεί στο Εγνατία TV, δεν κυκλοφορείς έξω. Να το ξέρεις αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ήμουν σε ένα παιχνίδι της Χαλκιδόνας, η οποία κέρδισε άνετα την νίκη ο Χορούδας 5-0. Και δύο ήταν τα συμβάντα που κίνησαν την περιοχή. Το πρώτο ήταν ότι πρώτη φορά είδα ομάδα να κατεβαίνει με 11 ποδοσφαιριστές. Και το λέω για την νίκη ο Χορούδας. Η νίκη ο Χορούδας. Δεν έκανε ούτε αλλαγή. Πω, αυτά είναι τα λεπτά. Και δεύτερον ήταν ότι τραυματίστηκε μάλλον σοβαρά ο ποδοσφαιριστής ο Γιαννουκίδης. Πρέπει να άσπασε το δάχτυλό του. Ο Χρήστος ο Γιαννουκίδης, Είχαμε κάταγμα, Γιώργιο. Ναι, στο δάχτυλο. Τώρα εκ μέρους της διοίκησης και των φιλάθρων του ευχόμαστε περαστικά. Γιατί μετά το χτύπημα έφυγε αμέσως. Το δέσανε το χέρι του και τώρα δεν ξέρω που είχε μετά τι έχει γίνει. Ευχαριστούμε περαστικά. Ωραία. Γιατί είναι ένας παίκτης κοντά στον γκολ. Περαστικά στο Χρήστο του Γιαννουκίδη και είμαστε σίγουροι ότι θα επανέλθει σιδερένιος στους αγωνιστικούς χώρους. Θέλουμε και εμείς να επανέλθει σύντομα. Τώρα όσο για τα, επειδή κάνατε κάποια συζήτηση για τα παιδικά, συμβαίνει να είμαι και εγώ υπεύθυνος και σαν πρόεδρος στην παιδική ομάδα και εμείς το έχουμε αυτό, υπάρχει συνδρομή, είναι όμως πολύ μικρή γιατί με αυτά τα λεφτά πληρώνονται τρεις προπονητές. Είναι δηλαδή κάθε ηλικία έχει το δικό της προπονητή και επίσης με αυτά τα χρήματα υπάρχει όλος ο ηματισμός από καλοκαίρι μέχρι χειμώνα. Ποτέ δεν λειτουργήσε η Χαλκιδόνα με ακαδημίες. Φέτος λειτουργήσε για πρώτη φορά και νομίζω πάει καλά και πιστεύω να πάει καλύτερα. Γιατί χρειαζόμαστε αυτό που πιστεύει ο κ. Γιαννουλάκης. Θέλουμε παίχτες τοπικούς όσο μπορούμε. Γιατί ξέρεις, όσοι έρχονται από άλλα σωματεία είναι πολύ έξοδοι. Αυτό όμως γίνεται σιγά σιγά. Θα πίνω να συνεχίσετε, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Χάρηκα που είδα το φίλο του Γιαννουλάκη, έχουμε χρόνια. Γιώργο, σε περιμένω Καλαμαριά. Ναι. Και επειδή ξέρω ότι έχεις πολλές ασχολίες σαν και εμένα, ξέρω ότι έχεις μια ενασχόληση και με τη μόδα. Καλό ημέρα. Να ντύσεις το δάσκαλο καλύτερα, αλλά όσο μπορείς απέφυγε το μαύρο χρώμα. Αυτό όσο και να προσπάθησα εγώ δεν μπόρεσα να το βγάλω από πάνω. Και εγώ το αγαπάω αυτό το χρώμα. Εντάξει, αλλά όχι μονίμως. Έλα που μας αρέσει. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μια αιτία που το φοράτε ίσως σας δείχνει λίγο πιο αδύνατος. Ναι, αυτό είναι Γιώργο, όντως η αλήθεια είναι. Πάντως όποτε επικοινωνούμε τηλεφωνικώς με τον κύριο Βουτσά, όλο θα έχει δουλειά. Είσαι κάποια κολόνα τα βρίσκεται, είσαι κάποια σκάλα. Είναι πολύ άσχολος, ανέκαθεν από τότε που τον ξέρω. Σας περιμένω κι εγώ στη Χαλκιδόνα, όπως κάλεσα και τον κύριο Χαριτονίδη, όποτε μπορείτε να έρθετε. Γιώργο, όταν βρούμε χρόνο θα έρθουμε. Τη Χαλκιδόνα τη θυμάμαι από τα ωραία σουβλάκια, από την πολύ ωραία ομάδα, την αναγέννηση. Χαριτονίδη, να τον πείτε να έρθουμε, πες να μας χάσει το τραπέζι. Όχι. Προφορική πρόσκληση. Μπορεί να το δούμε, φτάνει. Όχι να το δούμε μόνο. Μία επίσκεψη θα κάνουμε. Πιστεύω κύριε Χαριτονίδη, εσείς από μόνο σας πιο εύκολα θα έρθετε παρά με το. Ναι, θα. Αντί για Χαλκιδόνα να πάμε στο Παρθένη. Εγώ και να σου κάνω μια παρουσίαση. Λοιπόν, ναι. Γεια σου Γιώργο, γεια σου. Γιώργο, και μην ξεχνάς το τραπέζι που είπαμε, έτσι. Ναι, αυτό που μου οφείλεις. Εντάξει. Μπράβο Γιώργο.
Ορίστε. Εκεί που μας χρωστούσαν, τους οφείλουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Εθνικός Πηλιάς Ολυμπιακός Κιμήνου, 2-2. Πολλά γκολ εδώ. Διαιτητής ο κύριος Αγγελάκης, αλλά και κατέρωθεν διαμαρτυρίες για τη διαιτησία του κύριου Αγγελάκη. Δύο γκολ ο Παντιλιάδης με πέναλτι για τον Εθνικό Πηλιάς. Ενώ για τον Ολυμπιακό Κιμήνου το πέτυχε ο Μαντζιούνης με πέναλτι και ο Τζαφάη. Εδώ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται του Ολυμπιακού Κιμήνου για τα δύο πέναλτι που έδωσε ο κύριος Αγγελάκης. Το πρώτο, όπως μας είπαν, ήταν ανύπαρκτο και το δεύτερο στο 90 ακριβώς χτυπήθηκε δύο φορές για να επιτευχθεί η σοφάριση από τους γηπεδούχους. Ενώ δεν έπρεπε να. Αυτό λέει πολλά, φορά. Λέει πολλά αυτό. Μου θυμίζει κάτι πολύ αυτό. Χτυπήθηκε δύο φορές. Ναι. Λέει πρώτη φορά το απέκουσε και έδωσε επανάληψη ο κύριος Αγγελάκης. Λέει πολλά για να διαμαρτύρονται τα κείμενα που δεν διαμαρτύρονται εύκολα. Μπράβο. Κάτι λέει πολλά. Ερχόμαστε στην οικογενειοκρατία. Μάλιστα. Και ο Χαριτονίδης, στην Ένωση, άλλα είπε όπως λένε και είπε αυτά που είπε για να τσούζουν σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι και θα τα αναλύσω εδώ πέρα. Μπράβο. Διαιτητής, όπως είπαμε, ο κύριος Αγγελάκης. Απ' την άλλη, όμως, και ο Εθνικός Πηλιάς διαμαρτύρεται ότι το πρώτο γκολ ήταν επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα και για μια αποβολή που έγινε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο τέλος του αγώνα παίκτη του γηπεδούχου. Τώρα δεν είμαστε στο γήπεδο. Από διασταυρούμενες πληροφορίες σας ενημερώνουμε τι μάθαμε και τι μας είπαν οι υπεύθυνοι των δύο ομάδων. Να πάμε τώρα εντάχει στη βαθμολογία. Πρώτος Ολυμπιακός Κιμήνων 23, όσους και η Δόξα Πενταλόφου, με ένα παιχνίδι λιγότερο φυσικά. Στην τρίτη θέση Λιούπολη 18, η Μαλακοπή 17, ο Παύλος Μελά στην πέμπτη θέση 17, η Ένωση Σικαιών 16, όσους και η Ομόνια Σύνδου 16, η οποία έχει και ρεπό αυτή την αγωνιστική. Ο Ιωνικός έχει 14, η Λιτή 14 ανέβηκε στο μέσο της βαθμολογίας. Τα Μάλγαρα που μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν κλείσει και προπονητή με 14 βαθμούς. Ο Ελευθεριακός με 12, όσους και ο Φίνικας Πολύκνης, μάλλον ο Φίνικας Πολύκνης 11 και το Αγγελοχώρι 11. Εθνικός Πηλέας 9, Ηρακλής Αμπελοκήπων 9, πρώτα-τελευταία η Γέφυρα με 7 και τελευταίο ο Βορράς Αμπελοκήπων με 4. Εδώ να ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα Σπορ του Βορρά και τον Χρήστο Ντολιάπη για τη βοήθειά τους προς την εκπομπή μας με τα αποτελέσματα. Οι σημερινοί αγώνες: Ελευθεριακός Παύλος Μελάς στις 11, Δόξα Πενταλόφου Μακεδονικός Γέφυρας 3, Εθνικός Μαλγάρων Ένωση Σικαιών 3 και Ηρακλής Αμπελοκήπων Κεραυνός Αγγελοχωρίου στις 3. Κάποιο σχόλιο, κύριε Γιαννουλάκη, κύριε Χαριτονίδη? Ουδέν σχόλιο, θα μιλήσουμε για τα προκληθέντα. Ναι. Ήθελα να πω κάτι. Ναι, ναι. Διάβασα εδώ και έχω μείνει εδώ στην εφημερίδα. Α, επειδή ακούσατε τώρα Σπορ του Βορρά, έτσι. Ναι. Στην επόμενη φάση λέει το Ανατόλια. Είναι σχολικό πρωτάθλημα παίδων. Θα ήθελα να πω ότι μόνο τα Ανατόλια δεν περάσανε στην επόμενη φάση. Ναι. Περάσανε πάρα πολλά σχολεία και από την περιοχή της Καλαμαριάς και από άλλες περιοχές. Ναι, ναι. Και είναι τιμή για αυτά τα παιδιά που παλέψανε μέσα στα γήπεδα, καθότι είναι και μαθητές, να ακούσουν ή το όνομά τους ή έστω να ακούσουν το σχολείο τους. Μάλιστα. Και εγώ, επειδή έχω δύο σχολεία από την ομάδα μου που είναι εκεί πέρα, είναι το δεύτερο της Καλαμαριάς, το δεύτερο γυμνάσιο Καλαμαριάς, συγχαρητήριά τους περάσανε, και το 7ο Λύκειο Καλαμαριάς, πάλι που περάσανε με δύσκολους αντίπαλους. Παίζανε με το γελ του Ευκλήδη, το οποίο είχε παίκτες οι οποίοι είναι με ένα λοδαπί, αλλά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την μπάλα. Μάλιστα. Και περάσανε. Παρακολούθησα και εγώ τον αγώνα. Ναι, ναι. Την Παρασκευή. Και μάλιστα να δώσω συγχαρητήρια για από εδώ σε έναν τερματοφύλακα, ο οποίος είναι γιος παλιού τερματοφύλακα, του Αντώνη του Μίνου, ο οποίος έκανε εξαιρετικές αποκρούσεις και κράτησε το 1-0. Εγώ θα έλεγα στους... Έβγε στο Μίνου τον Αντώνη. Έβγε στο Μίνου που μοιάζει τον πατέρα του. Θα έλεγα στους κυνηγούς κεφαλών, όπως λέμε. Μπράβο. Αλλιώς μάνατζερ. Ναι, ναι. Να δουν αυτά. Πάνε και στο σχολικό πρωτάθλημα. Μπράβο. Ανατολικής ή Δυτικής Θεσσαλονίκης και να δουν αυθεντικά ταλέντα που αυτά μπορούν να επαντρώσουν και τις επαγγελματικές κατηγορίες. Εντυπωσιάστηκα από τον αγώνα 7ο Λύκειο με τον Ευκλήδη. Μάλιστα. Και ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Ναι, ναι. Οι εφημερίδες μπορούν να αυξήσουν κάλλιστα τα φύλλα τους αν γράφουν για τα παιδικά πρωταθλήματα. Αυτό το παιδί που έχει τον παλμό να ακούσει το όνομά του ή να διαβάσει στην εφημερίδα, την επόμενη μέρα θα πάει να την αγοράσει. Φανταστείτε πόσα παιδικά πρωταθλήματα γίνονται και πόσα παιδιά θα περιμένουν να δουν το όνομά τους. Μάλιστα. Ας το καταλάβουν λίγο. Μας βλέπουν εκεί στα Σπορ του Βορρά όλοι οι αγαπητοί. Και τα Σπορ και όποια άλλη αθλητική εφημερίδα δεν κάνω. Και αθλητικές εφημερίδες. Γενικά μιλάω. Για τις αθλητικές. Συνεργάτης εδώ της εκπομπής μας ο Χρήστος Ολιάπης και πιστεύω θα κάνουν το καλύτερο δυνατό να διορθωθούν
για το καλό της κυκλοφοριακής πώλησης των εφημερίδων. Και για να του δώσουν ένα κίνδυνο στα παιδιά αυτά που παίζουν μπάλα. Πολύ σωστά. Που δεν ακούνε τίποτε. Συνέχεια για τον ΠΑΟ, για τον Άρη, για τον Απόλλο, για τον Ηρακλή, για αυτές τις μεγάλες ομάδες. Μπράβο. Μία σελίδα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό το παιδικό και αυτά τα πρωταθλήματα, ας αφιερώσουν. Γιατί το αξίζουν αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Σε αυτό φταίνουν και οι παράγοντες, γιατί δεν έρχονται κοντά στους δημοσιογράφους, δεν ανακοινώνουν και τα γυμνάσια και τα λύκια, κύριε Γιάννη, δεν τα λες καλά. Δεν ενημερώνουν τον τύπο ότι έχουμε πρωταθλήματα, ελάτε. Άρα μην μεφόμεθα στους δημοσιογράφους. Να μευτούμε και στους παράγοντες που διοικούν. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα, κύριε Χαρτονίδη. Καταλαβαίνω την αγάπη. Εντάχει για να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, κύριε Χαρτονίδη. Να το πείτε, ναι, ναι. Ότι θα μπορούσαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Μπράβο. Γιατί είναι οι έχοντες και κατέχοντες και γνωρίζουν, ναι, ναι, σε ποιο σχολείο παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Πώς το γνωρίζουν, να πάρουν τηλέφωνο. Πρέπει να πάρουν κοινοποίηση. Η δουλειά του είναι, ναι, δημοσιογράφοι. Τι να κάνω, πάνε να τρυπάνε στα σχολεία να λένε ότι έχετε πρωτάθλημα. Πρέπει να του κοινοποιεί η επιθεώρηση. Ο καθένας κοιτάξτε, κύριε Καρτονίδη, ψάχνει και βρίσκει. Λοιπόν, κύριε Γιαννουλάκη, παρακαλώ. Η πρώτη ώρα της εκπομπής μας τελείωσε. Πάμε για το δεύτερο διάλειμμα και επανερχόμεθα με άλλα αποτελέσματα και στιγμιότυπα και αρκετή κουβέντα αλλά και επικοινωνία μαζί σας, κύριε Σιμώνη. Κάπου έχει θίξει το ζήτημα της διαιτησίας, θα ήθελα να το θίξουμε μετά. Θα το θίξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε λοιπόν. Τι κάνει ο Γιάννη, στέλνει μήνυμα εκεί.